γιορτή για τα παιδιά. Και... με μεγάλους και παιδιά. Και είμαστε εδώ γιατί, για να στολίσουμε. Για να στολίσουμε το δέντρο, εδώ στο χαμόγελο του παιδιού. Αλλά θέλω τη βοήθεια των παιδιών για να στολίσουμε. Με Κωνσταντίνο Αργυρό. Για έλατε, για έλατε. Και είναι και η ομάδα της εκπομπής εδώ για να τα στολίσουμε. Ποιος θέλει να τον σηκώσει ψηλά, καβάλι του. Εμένα. Ωραία. Ποιος είναι ο πιο λεπτός? Αυτός. Ε, εσύ, έλα. Κράτα εδώ. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί και νέο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Κωνσταντίνα, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχεις σε αυτή τη γιορτή των παιδιών, γιατί με το που στο ζητήσαμε ήρθες αμέσως χωρίς να επιμείνουμε να είσαι εδώ μαζί μας. Η χαρά μου είναι μεγάλη όταν βλέπω έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη να, και μου αρέσει να τα βλέπω να χαμογελάνε. Αυτό εμένα μου δίνει δύναμη, μου δίνει ζωή και πόσο μάλλον όταν βλέπω τα παιδιά ότι παίρνουν ζωή. Έτσι, και συγχαρητήρια και σε εσάς και στην εκπομπή σας για όλο αυτό το πράγμα που διοργανώνετε. Να ξέρα λίγο. Καλλιτέχνες θεωρείς ότι πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες? Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό και για τους καλλιτέχνες αλλά για όλο τον κόσμο που έτσι θέλει και έχει τη διάθεση να βοηθήσει. Τι έχεις να πεις για τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή? Έχω να πω ότι αυτή η προσπάθεια και αυτή η ενέργεια είναι πολύ σημαντική, να κάνουν ό,τι μπορούν για να βλέπουν αυτά τα παιδιά, αυτό που αντικρίσαμε εμείς τώρα, με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη τους. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες σε αυτή τη μικρή γιορτή και στολίσαμε παρέα το δέντρο. Ήταν μεγάλη χαρά μου, εμένα η δική μου χαρά και συγχαρητήρια και σε εσάς που έχετε ξεκινήσει μια τόσο όμορφη έτσι, προσπάθεια. Εκ μέρους λοιπόν της εκπομπής και κυρίως του χαμόγελου του παιδιού, τα παιδιά σου προσφέρουν αυτή τη μικρή ζωγραφική. Είστε. Και θα το προσφέρουν στον καθένα από εσάς που θα συμμετέχει σε αυτή τους τη γιορτή. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο των Χριστουγέννων. Yes, I thought.